Λοιπόν, την καλημέρα μας στον Δημήτρη Στούμπο, το συνάδελφο και διευθύνοντα σύμβουλο της εφημερίδας Αυγή. Θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα μαζί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δημήτρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλά κουράγια και καλή δεοντολογία. Μια και κάνεις την εισαγωγή για τα θέματα δημοκρατίας, δεοντολογίας, πολυφωνίας και συμπεριφοράς. Για πες μου την άποψη. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη για το γεγονός του λιντσαρίσματος ενός συμπολίτη μας. Εντάξει, σε μια περίεργη κατάσταση, αλλά το λιντσάρισμα παραμένει λιντσάρισμα. Φυσικά, ναι. Η ολιγορία της αστυνομίας νομίζω είναι προφανής, γιατί μιλάμε για κεντρικότατο σημείο της πόλης, σε κεντρικό σημείο. Δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, αλλά μιλάω τώρα περισσότερο ως πολίτης και λιγότερο ως δημοσιογράφος. Ναι, σε κεντρικό σημείο είναι, Ομόνοια, αν σκεφτεί κανείς ότι το αστυνομικό τμήμα είναι λίγα μέτρα πιο κάτω. Και ευτυχώς το μόνο που θέλω να πω ότι υπήρξαν, τουλάχιστον από ό,τι είδα, 2-3 πολίτες που προσπάθησαν να αποφευχθούν τα χειρότερα, αλλά χωρίς επιτυχία. Ναι. Αλλά να το πούμε και αυτό, γιατί μέσα στη μαύρη εικόνα που βλέπαμε και θα ξαναβλέπουμε και στο YouTube και οπουδήποτε και στα κανάλια και στις συζητήσεις, τουλάχιστον να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα. Με απώλεια ψυχραιμίας και αντιμετώπιση των καταστάσεων με ευθύνη και προσοχή από όλους, θα πάμε σε άσχημες ιστορίες και νομίζω ότι όταν με τέτοιες εικόνες ασχολούμαστε, και νομίζω καλά κάνει σήμερα και η Εφημερίδα των Συνταχτών που το έχει κάνει κύριο θέμα, αν δεν κάνω λάθος, και νομίζω ότι από εκεί και πέρα όλοι μας, είτε ως πολίτες είτε ως δημοσιογράφοι πολύ περισσότερο, πρέπει να τα καυτηριάσουμε, γιατί πολύ εύκολα μερικά πράγματα τα ξεχνάμε. Τώρα για το θέμα της συζήτησης, πώς αντιμετωπίζονται τα ζητήματα κριτικής, πολεμικής ή έστω και συκοφαντίας, αν πρόκειται περί συκοφαντίας κάποιες φορές. Επειδή λίγο προηγουμένως ήμουνα και σε μια τηλεοπτική συζήτηση, ναι, και εμφανίστηκε ο εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, εγώ του έκανα μια ερώτηση, και επειδή είσαι έμπειρος δημοσιογράφος, θα την απευθύνω σε όλους όσους μας ακούνε για να καταλάβουν μια μέθοδο. Ναι. Καταρχήν θέλω να πω ότι ασχέτως κάθε συγκυρίας, όλοι μας και ως πολίτες και ως δημοσιογράφοι πρέπει να κρατάμε κάποιες σταθερές. Ναι. Η μία σταθερά λοιπόν στις δημοκρατίες είναι ότι ο τύπος και τα μέσα πρέπει να κρίνει με άφοβο τρόπο, με ελεύθερο τρόπο, έστω και με υπερβολές. Αρκεί αυτές οι υπερβολές να μην οδηγούν σε ακρότητες και γελοιότητες που σε τελευταία ανάλυση κρίνονται από όλους μας και ενδεχομένως, αν πρέπει κάποιος να υπερασπιστεί τον εαυτό του και δικαστικά, αλλά θα το εξηγήσω για να μην παρεξηγηθώ. Εν προκειμένου τώρα, ποια είναι η συγκυρία? Η συγκυρία είναι ότι πολύ σαχώς γίνεται χωρίς να πηγαίνει μια προσπάθεια συζήτησης στα δομικά και τα ουσιώδη. Ποιο είναι το ουσιώδες? Η δεοντολογία του δημοσιογράφου, των εφημερίδων, των ραδιοφώνων, των καναλιών. Και επειδή είμαστε μάλλον από τους λίγους που προσπαθούμε, θα έλεγα με αρκετή επιτυχία, να την κρατήσουμε και στην εφημερίδα εδώ και δεκαετίες, και εσείς είδε μια μισή δεκαετία στο ραδιόφωνο, παρότι μας λένε και μας φούρνουν διάφορα, νομίζω είναι μικρές νησίδες και ελευθερίας έκφρασης και κριτικής και γνώμης, αλλά πρωτίστως δεοντολογίας. Ναι. Λέω λοιπόν τώρα, και μακάρι να οργανώσετε και συζητήσεις και να συμμετέχουμε όλοι με τις διαφορετικές απόψεις. Λέμε λοιπόν τώρα, τι συνέβη? Συνέβη το γεγονός ότι ένας υπουργός, λάθος του, λέω εγώ, θα εξηγήσω και το γιατί, όπως είπα σήμερα και στον εκπρόσωπο τύπου, λάθος του, διότι πριν κάνει την οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία, όταν είδε ότι ένα δημοσίευμα τον ενοχλούσε, τον συκοφαντούσε ή οτιδήποτε άλλο να πούμε, θα έπρεπε ο ίδιος ή ο εκπρόσωπος τύπου ή συνεργάτες του να επιδιώξουν πάραφτα επικοινωνία με το επιτελείο της εφημερίδας, εν προκειμένου του Φιλελεύθερου. Ξέρω ότι ο Φιλελεύθερος κάνει σκληρή πολεμική, πολλές φορές έχει υπερβολικά σχόλια, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αυτή είναι η εφημερίδα, όποιος την αγοράζει. Αυτή τη δημοσιογραφία κάνει όποιος νομίζει ότι θέλει να κάνει αυτή, όπως κάνουμε εμείς άλλοι στην Αυγή, εσείς στο Κόκκινο και πάει λέγοντας. Ναι. Η Εφημερίδα των Συνταχτών. Λέω λοιπόν, όταν ο υπουργός θεωρεί ότι θίγεται, σηκώνει το ακουστικό του τηλεφώνου και μιλάει με το διευθυντή ή με το επιτελείο. Ζητάει αποκατάσταση, ζητάει να γίνει κάποιο δημοσίευμα ή που το στέλνει κιόλα μια ο απάντηση, ίδιος, ναι, το μια πούμε απάντηση, έτσι. Ναι. Αυτό δεν έγινε τώρα, για να συνεννοούμαστε. Διότι από ότι δεν απάντησε σήμερα σε άλλο σταθμό ο κύριος εκπρόσωπος, ο κύριος Τασουνίδης είναι προκειμένου, γι' αυτό λέω, αν θέλετε μιλήστε και μαζί του, δεν έχω ένα πρόβλημα εγώ. Δεν έγινε αυτή η κίνηση. Το ότι δεν έγινε αυτή η κίνηση είναι μεγάλο πρόβλημα, και όποτε δεν γίνεται αυτή η κίνηση. Να πω τώρα κάτι στον αέρα για όσους μας ακούνε. Ναι. Δυστυχώς και η Αυγή έχει φάει αγωγή από βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων εδώ και ένα χρόνο. Δεν το χρησιμοποιήσαμε, αλλά τώρα πρέπει να τα πούμε όλα πέρα για πέρα. Για ποιο λόγο? Διότι αν κάποιος για ψήλου πείδημα ή έστω μεγάλο πείδημα που θεωρεί ο Στούμπος ότι εσύ με συκοφάντησες, καταφεύγει στην αγωγή ή στη μήνυση, δεν μιλάμε για δημόσιο διάλογο μετά. Μιλάμε για δικομανία ή για κατάντια
του δημόσιου διαλόγου, που πολλές φορές παίρνει και αυτή τη διάσταση δυστυχώς. Εν προκειμένου, λοιπόν, είχαμε φάει μια αγωγή από τον βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τον κύριο Κατσίκη, για πρωτοσέλιδο άρθρου του συναδέλφου του Χρήστου του Σίμου, τον οποίο τον γνωρίζεις. Ναι, ναι, βεβαίως. Ο οποίος τώρα, εδώ και πόσο, 2 χρόνια, είναι στο γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχα μια σημασία αυτό. Δημοσιογράφος ήταν ο άνθρωπος και ως δημοσιογράφος δούλευε στην Αυγή και είχε γράψει το άρθρο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μου αρέσει αυτό που γράφεις εσύ στην Εφημερίδα των Συνταχτών ή που λες κάτι στο ραδιόφωνο και εγώ κάνω κατευθείαν μήνυση και αγωγή. Δεν προσπαθώ να μιλήσω μαζί σου. Δεν προσπαθώ να κάνω διάλογο. Δεν προσπαθώ να δω αν το κάνεις καθ' υποτροπή, καθ' έξιν που λέμε, ναι, ή κατά εντολή κάποιου. Είναι άλλο πράγμα να μου κάνεις κριτική. Όλοι μας, δεν είναι κανείς ελάνθαστος. Μα ο σκοπός σε αυτή την περίπτωση, Δημήτρη, δεν είναι να αποκατασταθεί η πραγματικότητα, όπως πιστεύει τουλάχιστον ο θυγόμενος, ή να γίνει διάλογος. Είναι να τρομοκρατηθεί ο δημοσιογράφος και να σταματήσει. Ή τουλάχιστον να ασκηθεί, όπως λέμε, ευπρεπώς το λέω, πίεση. Ναι. Αλλά η πίεση πρώτα απ' όλα ασκείται με τη λογική την απλή. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είπες κάτι που με έθιξε στον αέρα, έγραψες ένα σχόλιο, ναι, στην εφημερίδα. Ή σε ένα ραδιόφωνο. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Θα σε πάρω τηλέφωνο και θα ζητήσω εξηγήσεις. Άσε που ο ίδιος ο δημοσιογράφος πριν κάνει ένα δημοσίευμα, αλλά αυτό έχει δυστυχώς ξεχαστεί από τα 9 δέκατα των συναδέλφων, για να κάνω και μια αυτοκριτική, ναι, για τον κλάδο, θα πρέπει όταν εμπλέκει, ας το πούμε, το Στούμπο ή το Κουκλουμπέρι, καλό θα είναι να τον έχει πάρει και ένα τηλέφωνο πριν. Και να του πει, ξέρεις, επειδή κάνω ένα αιχμηρό ρεπορτάζ, θα ήθελα και την απάντησή σου τώρα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, μπορεί να γίνει και μετά, όπως είπα. Δεν είναι δηλαδή το καθοριστικό εκεί. Συνεπώς, από την ώρα που δεν έκανε αυτό ο κύριος Καμένος, το έχω οριστικό το συμπέρασμα, γιατί έχω μιλήσει και με άλλους ανθρώπους, είναι μεγάλο το λάθος το να καταφεύγει δικαστικά. Γιατί η εικόνα αυτή, η εικόνα του Σαββάτου, εκθέτει τη χώρα μας χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Γιατί μετά, άλλωστε να εξηγήσω και κάτι νομικά σε όσους μας ακούνε. Ναι. Όταν κάνεις μία μήνυση, οποιοδήποτε πολίτης, υπάρχει το αυτόφορο. Βέβαια. Γιατί υπάρχει το αυτόφορο? Για την προστασία και τη γρήγορη εκδίκαση, υποτίθεται, της υπόθεσης. Αλλά εδώ μιλάμε για την ελευθερία του λόγου. Εμείς και ως σωματείο χρόνια και ως παράταξη και ως μεμονωμένες μονάδες, εγώ τουλάχιστον από τότε που δούλευα στην Ιταλία ως δημοσιογράφος, αυτά υπερασπίστηκα και δεν θα αλλάξω κεραία, ακόμα αν χίλιοι νοματέοι που λένε ή 999 στους χίλιους λένε ή κάνουν τα άλλα. Δημήτρη, το αυτόφορο όμως γιατί δεν καταργείται αυτή τη στιγμή? Να εξηγήσω. Εδώ λοιπόν, καταρχήν ο κύριος Καμένος έχει σύζυγο που είναι νομικός. Ναι. Άρα τουλάχιστον θα τον είχε συμβουλέψει, θα το είχε εξηγήσει, δεν είχε κάνει και πολλές μηνύσεις και αγωγές εδώ που τα λέμε. Μάλλον πάρα πολλές θα έλεγα, πέρα από τη στατιστική. Ότι όταν αυτή η μήνυση γίνεται στο αστυνομικό τμήμα, έχει άλλη αντιμετώπιση από το να είχε γίνει στην εισαγγελία. Διότι ο εισαγγελέας τουλάχιστον θα έκανε και μια ανάγνωση, θα έκανε μια πρώτη εκτίμηση του θέματος. Για να μην στέλνονται τα περιπολικά για να συλληφθούν οι δημοσιογράφοι. Παρότι όπως κατάλαβες τώρα, για να μην κρύβομαι από το ρεπορτάζ. Το επιτελείο εκεί του Φιλελεύθερου. Εκμεταλλεύτηκαν για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Επέλεξαν διότι και την ιστορία των εντυπώσεων. Πήγαν εντάξει, μόνοι. Αλλά τους, ναι, να μην πάμε σε αυτό, γιατί είναι, ναι, σαν να ασχολούμαστε με την τρίχα. Εντάξει, όχι, το λέμε και αυτό. Και τρώμε το γάιδαρο. Και βγάζουν όσοι μας ακούνε τα συμπεράσματα. Επίσης, είπε σωστά προηγουμένως ότι να μην αντιδρούμε μόνο όταν αφορά τον κύριο Καμένο, αν τη βλέπει κανείς από αυτή την πλευρά, ή, ναι, το Φιλελεύθερο, ή την Αυγή, ή δεν ξέρω εγώ την Εθνία των Συνταχτών, ή τον, ναι, κύριο Βαξεβάνη κτλ. Διότι πολλοί κάνουν λάθη, λέω εγώ. Και ο αλάνθαστος να μην μιλάει, τέλος πάντων. Εμείς τώρα τι προσπαθούμε να πούμε σε όσους μας ακούνε? Ότι ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία που η πόλωση ανεβαίνει, εγώ θα έλεγα κυρίως με ευθύνη των ακραίων δυνάμεων της αντιπολίτευσης, και δεν θα έλεγα ότι είναι μία, αλλά τέλος πάντων το συζητάμε και άλλη φορά αυτό. Εν προκειμένου, δεν υπάρχει περίπτωση εμείς, όσοι ακόμα έχουμε ψυχραιμία, να μην υπερασπιστούμε την δεοντολογία και τις αρχές. Άλλωστε και η δικηγόρος της ΕΣΥΑ πήγε μαζί με τους συναδέλφους του Φιλελεύθερου εκεί στο αστυνομικό τμήμα και μετά στο δικαστήριο. Mm. Άλλωστε είναι λογικό. Ο εισαγγελέας μετά έδωσε δικάσιμο, έτσι δεν είναι? Όρισε δικάσιμο. Θα μπορούσε λοιπόν να έχει αποφευθεί όλη αυτή όλη η εικόνα. Αυτή η διαδικασία, ναι. Αλλά πέρα από αυτό, πρόσφατα είχαμε την ιστορία με τις διώξεις που είχε κάνει ο δημοσιογράφος ο Βαξεβάνης, που έκανε και αυτός την μήνυση και τα λοιπά και την αγωγή. Τα θυμίζω. Δεν είναι λογική αυτή. Βέβαια, μετά ο άλλος ως πολίτης, αν φτάσουμε στην άλλη άκρη, μπορεί να θεωρήσει, και εγώ που τα λέω αυτά, να με συλλάβει αύριο και να πω. Παιδάκι μου, πολύ άγρια είναι αυτά που μου γράψανε. Ας προσφύγω, αλλά τότε θα έχω εκτεθεί εγώ, λέω, εντάξει. Ναι. Να το κρατήσουμε. Αυτό είναι και ηχητικό και όλα, νομίζω. Μάλιστα. Είναι. Λοιπόν. Όπως και το μελάνι στο χαρτί. Και απ' την άλλη, Δημήτρη, ναι, αυτή η κατάσταση δίνει μια ευκαιρία επικοινωνιακή στον πολιτικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας, όπως με την επίθεση που έκανε στο θέμα της νέας της ΕΡΤ, συγγνώμη, να αφήνει τη συζήτηση για άλλα ζητήματα, πιο πίσω, ή να τα σβήνει, όπως λέμε, ενώ είναι μια περίοδος που έχει ανοίξει πάρα πολύ και σωστά, μετά ιδιαίτερα τη διεθνή έκθεση, η ιστορία της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και της αναπνοής που πάει να πάρει η χώρα με τις επόμενες κινήσεις,
Η ιστορία με τις προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί το θέμα των συντάξεων, όπως γνωρίζεις και εσύ κάλλιστα από το ρεπορτάζ. Υπάρχει πλούσια πολιτική ατζέντα. Το γεγονός ότι μια σειρά δυνάμεις στην Ευρώπη βλέπουν σοβαρά πλέον το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και ορισμένα κομμάτια της σοσιαλδημοκρατίας, όπως έγραψες και εσύ στην Εφημερίδα των Συνταχτών. Ήρθε πρόσφατα ο Μπούλμαν εδώ και είδαμε τι μίλησε στην απουσία της κυρίας Γεννηματά που επέλεξε να μην είναι εκεί και πάει λέγοντας. Λοιπόν, Δημήτρη, είναι πολλά τα ζητήματα και μικρός ραδιοφωνικός χρόνος σύντομος. Μικρός ο χρόνος, αλλά επαναλαμβάνω, επειδή νομίζω ότι πάμε για φουσκώματα αντιδιοντολογικά και θα έλεγα περίεργα τουλάχιστον, μην χαρακτηρίσω άλλη φράση, από την κυβέρνηση, από την αξιωματική αντιπολίτευση, πρωτίστως οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να ξαναδούν χειρισμούς και αντιμετωπίσεις ζητημάτων, γιατί με τη λογική, όπως πριν από χρόνια ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος δείξαν το μαύρο στην ΕΡΤ, δεν αντιμετωπίζεται καμία κατάσταση. Χρειάζεται ψυχραιμία, είναι αλήθεια. Από εκεί και πέρα, οι ακραίες περιπτώσεις όπως το μακελιό και τα λοιπά που έχω ξαναπεί είναι άλλη συζήτηση. Είναι για να συνεννοηθούμε. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα, έτσι δεν είναι? Είμαστε απολύτως σύμφωνοι. Ο Δημήτρης Τούμπος, διευθύνοντας σύμβουλος της Αυγής και συνάδελφος δημοσιογράφος. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο. Πολύ.